Παρακαλώ, ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, ο κύριος Παύλος Μαρκάκης, έχει το λόγο για 4 λεπτά, κύριε Σεράδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, είναι σημαντικό ότι σήμερα ο Πρόεδρος μας παρουσιάστηκε στην αίθουσα και με 2 εύστοχες παρατηρήσεις έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει 2 διορθωτικές κινήσεις. Την πρώτη, να διευκρινίσει ακριβώς τι θα πάρουν με ομόλογα και πότε η απολυμμένη της Ολυμπιακής, και δεύτερον να διορθώσει τον τίτλο από την Διευπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται γραφειοκρατικό αλλά είναι και ουσιαστικό. Και βέβαια εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση στις παρατηρήσεις του Προέδρου μας. Αυτό δείχνει όμως ότι και οι παρατηρήσεις του Προέδρου μας πάντοτε είναι εύστοχες. Όμως αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κάναμε και άλλες παρατηρήσεις για τις οποίες δεν πήραμε απαντήσεις. Η πρώτη παρατήρηση που κάναμε είναι γιατί ουσιαστικά δεν ενισχύεται ο έλεγχος του λεκτικού συνεδρίου. Και εδώ δεν είχαμε καμία απάντηση. Φαντάζομαι ότι οι παρατηρήσεις των υπαλλήλων του λεκτικού συνεδρίου έγιναν δεκτές ή γίνονται δεκτές ή θα γίνουν σε άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Η δεύτερη παρατήρηση είναι γιατί εξαιρούνται από τις επιπτώσεις οι υπουργοί και άλλοι φορείς γενικής κυβέρνησης όταν πέφτουν έξω στις εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, εκτός αν θεωρείται ότι μόνο η αναφορά της πολιτικής ευθύνης είναι κάτι το οποίο απαλλάσσει τον εκάστοτε υπουργό από την δυνατότητα να λογοδοτεί όταν πέφτει έξω από τις αρμοδιότητες τις οποίες του παρέχεται. Τρίτον, δεν διευκρινίστηκε γιατί η προϊστάμενη των οικονομικών υπηρεσιών είναι ιδιωτική μάνατζερ ή αν πρέπει και θα είναι έτσι, αν προέρχονται από την ιεραρχία της δημοσιοπαλικής κλίμακος. Μια τέταρτη παρατήρηση που κάναμε και δεν απαντήθηκε είναι γιατί οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί δεν πρέπει να έχουν μια αιτιολογική έκθεση, τουλάχιστον από τους γενικούς διευθυντές, από το ελεκτικό συνέδριο ή από την κυβέρνηση. Να ξέρουμε δηλαδή γιατί έπεσαν έξω οι προϋπολογισμοί. Και η τελευταία και πέμπτη παρατήρηση αναφέρθηκε και από τον κύριο Πλεύρη, τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, είναι ότι η διάταξη της εισαγωγής του αποθηματικού να χρησιμοποιείται για έκτακτες ανάγκες είναι πολύ αόριστη και φοβάμαι ότι θα τη βρείτε μπροστά σας ή εσείς ή άλλοι όταν θα βλέπετε τα αποθηματικά να φεύγουν διασήμαντες αφορμές. Όσον αφορά τις τροπολογίες, εμείς και τις 3 τις καταψηφίζουμε. Νομίζουμε ότι παρόλη τη διόρθωση της επιγραφής δεν πείσατε ότι η τροπολογία αυτή δεν είναι αντισυνταγματική και επομένως πρέπει να έχει και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν πείσατε ότι η κατάργηση των αποφάσεων του ΟΜΕΔ στην ουσία δεν είναι και κατάργηση του οργανισμού, μιας ανεξάρτητης αρχής που ρυθμίζει θέματα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Και δεν βάλατε αυτό που δεσμευθήκατε βέβαια στην αίθουσα, πώς θα εξοφληθούν τα ομόλογα, δεν το βάλατε γραπτό στην τροπολογία. Θέλω όμως να επισημάνω και μία άλλη προσπάθεια που κάνετε να σβήσετε αυτά τα οποία επαγγέλλεστε. Αρχίσατε τις εξαιρέσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε εξαιρέσεις για τις αμοιβές κάποιων γενικών διευθυντών ως προς τις αμοιβές τους και δεν έχουμε εξαιρέσεις για τις μετακινήσεις και τις αποζημιώσεις των γραφείων, των υπουργών, των πρωθυπουργών και εν πάση περιπτώσει των υψηλά ιστάμενων παραγόντων της κυβέρνησης. Ή θα έχουμε όλοι οι υπάλληλοι τις ίδιες μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, αποζημιώσεις ή κάποιοι υψηλόβαθμοι θα διατηρούν τα κεκτημένα τους. Δεν διανοούνται δηλαδή να χάσουν τίποτα από αυτά που έχουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι παρατηρήσεις γίνανε, περιμένουμε τις απαντήσεις, ψηφίζουμε καταρχήν το νομοσχέδιο και στα άρθρα θα ψηφίσουμε κατά περίπτωση ανάλογα αν γίνουν ή όχι οι δεκτές οι πράξεις μας. Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ, ο ειδικός αγορητής.